Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό εδώ στην πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα μέχρι και τις 11. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Ο καιρός σχετικά είναι καλός για το μήνα αυτόν Κυριακή, καθώς κυμαίνεται αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αλλά όπως λέει το καιρικό δελτίο ειδήσεων, λέει πως γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός και μόνο το πρωί στη Βόρεια Κρήτη θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Σ' αρέσει που είναι έτσι ο καιρός? Απλά ήταν καιρός να γίνει έτσι ο καιρός. Και έχω την εντύπωση ότι από μετά το Γενάρη ο καιρός θα γίνει χειρότερα. Λογικά. Ευχόμαστε λοιπόν ο καιρός να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, να μην έχουμε μπουρίνια και βροχές πολλές παραπάνω. Όπως είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε μια φορά πριν ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και επειδή χθες δεν προλάβαμε να θυμίσουμε τον διαγωνισμό μας, σήμερα θα γίνει κλήρωση για 2 τυχερές από εσάς που θα κερδίσουν από την D-Nails ένα manicure, pedicure, μια ωραία περιποίηση για τα χέρια σας και για τα πόδια σας. Όπως στείλετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο email μας ή στο Facebook στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν τη μία, θα γίνει και η κλήρωση για να κερδίσετε εσείς, να είστε εσείς οι τυχερές που θα κερδίσετε από μια περιποίηση manicure, pedicure. Και να ξεκινήσουμε, Κυριακή, σιγά σιγά να πούμε τα σαν σήμερα. Τι ακριβώς συνέβη την 8η μέρα του Νοεμβρίου? Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και η Διεθνής Μέρα Ακτινολογίας. Και σήμερα γιορτάζουν ο Άγγελος, η Αγγελική, ο Γαβριήλ, η Γαβριέλα, η Ματίνα, ο Μιχαήλ, ο Σεραφείμ, ο Σταμάτης, η Σταματία και ο Ταξιάρχης. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά, να ευχηθούμε σε όλους. Έχεις κανέναν άγγελο, κάποια αγγελική? Έχω. Ναι, να τους χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και αγαπημένους. Μιχαήλ, έχω αγαπημένους γενικότερα ονόματα. Ωραία, να τους χαίρεσαι όλους λοιπόν. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 392, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας Θεοδόσιος, καταργεί με διάταγμά του την ειδωλολατρεία και απαγορεύει την προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς. Το 1901, βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη Δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλι. Κατά τη συγκρούση σκοτώνονται μάλιστα 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη πια γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργότερα. Το 1917 το Συμβούλιο των Κομισάριων του Λαού αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της Ρωσίας μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Λένιν, κομισάριος εξωτερικών ο Τρότσκι και κομισάριος των εθνοτήτων ο Στάλιν. Το 1923, αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ στο Μόναχο που έμεινε στην ιστορία ως το πραξικόπημα της Μπειραρίας, Νικολέτα. Ενώ το 1961 ο Γεώργιος Παπανδρέου κηρύσσει τον ανένδοτο μετά τις εκλογές βίας και νοθείας. Πάμε όμως στις γεννήσεις που έγιναν σαν σήμερα. Το 1656 ο Έντμουντ Χάλεϊ, Βρετανός αστρονόμος και μαθηματικός, που υπολόγισε την τροχιά ενός κομήτη και του έδωσε το όνομά του, κομήτης του Χάλεϊ. Το 1847 ο Μπραμ Στόκερ, Βρετανός συγγραφέας, ενώ το 1895 γεννήθηκε ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές της Μικράς Ασίας. Πάμε όμως να δούμε και τους θανάτους που έγιναν σαν σήμερα. Το 1674 ο Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής, το 2005 ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ηθοποιός, ενώ το 2006 ο Μπέιζλιν Πολυντούρης, Βασίλης Πολυδούρης, ελληνικής καταγωγής μάλιστα, Αμερικανός σκηνοθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Είδαμε λοιπόν και τα σαν σήμερα. Πάμε
Μας είπε λοιπόν η κυρία Κιτσανικίδη τι συνέβησαν σήμερα την 8η ημέρα του Νοεμβρίου και πάμε σιγά σιγά Κυριακή να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών, διότι δεν συναμορφώθη. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, πρόταση δυσπιστίας από το ΣΥΡΙΖΑ, απόλυτη συμφωνία Βενιζέλου στην εκένωση του κτηρίου. Η εισβολή στην ΕΡΤ κυριάρχησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο χρονικό των 150 ημερών αυτοδιαχείρισης της ΕΡΤ. Επέμβαση εχθές τα ξημερώματα από 8 δημιουργίες των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και την εφημερίδα Η Δημοκρατία. Σπίτια στις φλόγες της Τρόικας. Επιμένουν οι δανειστές για ξεπάγωμα των πληστηριασμών και της πρώτης κατοικίας. Όλα για όλα στη Βουλή. Ραγδαίες εξελίξεις υπό τη σκιά της ΕΡΤ. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Το διπλό μέτωπο της κυβέρνησης. Την Κυριακή ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και κρίσιμη συνάντηση τουρνάρα με Τρόικα. Εκένωση της ΕΡΤ ύστερα από 5 μήνες. Σε απολογία κλήθηκαν 3 βουλευτές Χρυσής Αυγής. Ξέπλυμα χρήματος και στη Γερμανία. Κατατάσσεται στην 8η θέση παγκοσμίως με 29 έως 57 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή 3 εκατομμύρια από Γιάννου. Από το μαύρο στο κατάμαυρο. Μετά το ΕΡΤ, μετά το παράνομο κλείσιμο, η παράνομη ανακατάληψη. Νέα βόμβα στα ταμεία από την Τρόικα. Απαιτεί την κατάργηση όλων των φόρων και τελών υπέρ τρίτων. Και να περάσουμε να διαβάσουμε την εφημερίδα Ημερησία. Σήμα για φθηνό χρήμα. Σε ιστορικά χαμηλό το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αρχικά μεγάλη υποχώρηση του ευρώ στο 1,33 δολάρια μετά τις ανακοινώσεις του Ντράγκη. Η απόφαση ελήφθη παρά τις ισχυρές αντιδράσεις από την πλευρά της Γερμανίας. Απάντηση στην απειλή του πληστηριασμού. Άμεσες εκτιμάται ότι θα είναι θετικές επιδράσεις στα επιτόκια που πληρώνουν οι Έλληνες δανειολήπτες. Αρνητική αντίδραση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αξιολογούν τις νέες προβλέψεις για τα έσοδα. Αναβλήθηκε για την Κυριακή το κρίσιμο ραντεβού με την Τρόικα. Στο δίχτυ προστασίας η άρση απαγόρευσης των πληστηριασμών. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Στα ίχνη του άτακτου συζύγου. Αναζητείτε την αιτία και την κυρία για το πώς κόλλησε αφροδίσιο νόσημα ο επρεπής στα φάουλ σύντροφός της. Αποκάλυψη. Πασίγνωστη τραγουδίστρια ανέθεσε τη δουλειά σε δαιμόνιο detective. Στην εφημερίδα Τα Νέα, γκάφα ή μπλόφα, η πρόταση Μομφής, ΣΥΡΙΖΑ, σύγκρουση τώρα ή ποτέ, κυβέρνηση, μας δίνουν λευκή επιταγή. Χωρίς συλλήψεις και χωρίς ζημιές, η ανακατάληψη της ΕΡΤ. Ενώ στην εφημερίδα Η Αυγή, όχι το Έθνος, στα χαρακόμματα μονομαχία στη Βουλή για την ΕΡΤ. Βήμα για την πρόκριση από τον ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο οι φόροι υπέρ τρίτων. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και την εφημερίδα Είναι Αυτοεμπορική. Με πρόταση δυσπιστίας στο τραπέζι της Τρόικας. Δημοσιονομικό κενό. Συζητείται η νέα μείωση των συντάξεων. Άρση απαγόρευσης κατέληξαν οι Υπουργείο Ανάπτυξης και ελεγκτές. Οι πληστηριασμοί ακινήτων επιστρέφουν τη νέα χρονιά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια. Στην εφημερίδα Η Αυγή, χειροπέδες στην ΕΡΤ μαύρο στην κυβέρνηση. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης για την χρεοκοπία της μνημονιακής πολιτικής και τον αντιδημοκρατικό εκτροχιασμό. Ενώ στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση καταστολής χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή επίθεση. Κουκουέ, απάντηση είναι ο ενιαίος αγώνας όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής. Συγκυβέρνηση Τρόικα στείνουν σκηνικό νέων ανατροπών στο ασφαλιστικό. Διαβάσαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε αμέσως τώρα να διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Πράσινη. Αυτοί ξέρουν, Κύπρος, Κρήτη και ΟΑΚΑ εμπνέουν, στηρίζουν και σπρώχνουν τον Παναθηναϊκό σε μια ακόμα χρονιά δόξας και περηφάνειας. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Live Sport. Παγκόσμια, η ΑΕΚ στο κέντρο του κόσμου, καθώς όλος ο πλανήτης θαύμασε το γήπεδο μνημείο. Περίπου 300.000 επισκέπτες σε Daily Motion και YouTube είχε η εκδήλωση μετά τα αποκαλυπτήρια του ναού. Στην εφημερίδα Το Φως, τον Σπορ ψάχνει το 20ο γκολ ο Μήτρογλου. Και με τον ΠΑΟΚ τελικός είναι. Ο ΠΑΟΚ σίγουρος για τους 32 του Europa μετά
και το 00 στη Χάιφα. Στην εφημερίδα Γαύρος, ποιος Κασίγιας, ο Ρομπέρτο. Οι τέσσερις λύσεις για τα άκρα μετά τις απουσίες των Βάις, επιβεβαίωση του χθεσινού δημοσιεύματος του Γαύρου και 10 ημέρες εκτός και ο Λαϊτάν. Ο μαγικός Σπανούλης. Ενώ... Και να περάσουμε στην εφημερίδα Sport Day, περιζήτητο. Τους τσέκαρε και τους συζητεί η μισή ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ωραίος τίτλος για την εφημερίδα Sport Day Κυριακή. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Γάτα. Έξι άσοι που σαλεύουν. Τρεις στην βασική πρόταση με απόδοση 1,40 και 1,50 και τρεις στο σύστημα που πληρώνουν 1,90 και 2,20. Η δραματική ανάλυση Αλαφούζου. Πρωτάθλημα ΙΟΚ για ΠΑΟ μέχρι το 2017. Τότε θα μπορεί να κάνει οικονομικά ανοίγματα και μεταγραφές. Στην εφημερίδα Γκολ, μέσα στον ναό. Το Γκολ σας δίνει τη δυνατότητα να πατήσετε πρώτη το χορτάρι της Αγίας Σοφιάς. Στους 32 μέσω Χαΐφα και Φαλήρου. Είχε και η Κούμπαν Διαμαντίδη. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής, θα δώσει ρέστα για Ρομπέρτο. Ζωγραφιές στα καλάθια. Έξω ο Βάις για 2 εβδομάδες. Βαμμένα κόκκινα μυαλά. Μεγάλο ειδικό βάρος στο μήνυμα του νέου Ολυμπιακού. Και στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, βασιλεύουσα της ΑΕΚ. Το σχέδιο του Μελισανίδη βάζει την ΑΕΚ στη νέα εποχή της κυριαρχίας της με σύμβολο το κάστρο που δεν θα πέσει ποτέ. Νοτιάς σε Τίγρη. Θα βοηθήσω. Συγκλονισμένος ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ από όσα είδε δηλώνει παρόν στην προσπάθεια. Διαβάσαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, αφορολόγητο το 70% των εισοδημάτων τους. Θεσμοθετημένη φοροδιαφυγή από τους 300 του κοινοβουλίου. Και να περάσουμε να διαβάσουμε το δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Έξαλλος ο Καπερνάρος. Έβγαλαν πόρισμα φοροδιαφυγής 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του. Και να περάσουμε και στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι προβλέπει ο κανονισμός. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τι που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Μπορείτε καθημερινά να μπαίνετε στο zoogla.gr. Είναι η τελευταία, ενημερώνει λεπτό προς λεπτό την επικαιρότητα. Μπορείτε λοιπόν να μας βλέπετε και ζωντανά μέσα από το live που έχει η Ζούγκλα αυτή την ώρα. Κυριακή, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε το βίντεο της ημέρας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papaki-zoungla.gr. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό που εκκρεμεί και λίγη ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σήμερα. Δύο τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από μια περιποίηση manicure, pedicure. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μας πείτε ότι θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό. Επίσης, Κυριακή, να πούμε ότι μπορούν τα μηνύματα και το λέμε όλη τη βδομάδα, ότι μπορούν μηνύματα να μας στέλνουν και οι άντρες, γιατί και οι άντρες μπορεί να χρειάζονται κάποια περιποίηση. Αλλά εκτός από αυτό, μπορείτε να το κάνετε ένα δωράκι σε μια φίλη σας, στη μητέρα σας, στην αδερφή σας, δεν ξέρω κι εγώ σε ποια γυναίκα θα θέλατε έτσι να προσφέρετε ένα ωραίο δώρο. Και πιστέψτε με, οι γυναίκες τρελαίνονται για τέτοια δώρα. Έτσι δεν είναι? Εννοείται, αν δεν τρελαινόμαστε για αυτά, γιατί θα τρελαινόμαστε? Να πούμε άλλη μια φορά ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μπαίνετε στο zoungla.gr. Είναι μέχρι την τελευταία στιγμή ενημερωμένοι. Θα σας ενημερώνει και εσάς για τα θέματα που απασχολεί την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα, όπως εκείνη καλά ξέρει. Και να πάμε, Κυριακή, στο βίντεο που έχουμε υποσχεθεί. Αν και σήμερα το βίντεο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το βίντεο της ημέρας. Θα πούμε ότι είναι μια ενημέρωση του Πρωθυπουργού που έκανε πολλούς να νιώθουν ασφάλεια. Τι εννοώ ασφάλεια? Πάμε να δούμε το βίντεο και ξαναεπανερχόμαστε. Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, ασφαλώς, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό. Να σας πω κάτι. Για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνει το τρόπο το παντού. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα. Ναι. Θα γίνει. Και το... Δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη χώρα. Να σου πω κάτι. Αυτή η δήλωση εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί το λέω πάρα πολύ σοβαρή? Σκέψου ότι πόσοι νέοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα κινητό που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε μήνα 6 και 7 ευρώ που είναι τα πακέτα των καρτοκινητών για το ίντερνετ. Ναι, αλλά είναι αστεία σαν δήλωση και έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και όλοι το σχολιάζουν το συγκεκριμένο και γενικά και στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπω ότι πολλοί το σχολιάζουν αυτό, είτε αρνητικά είτε θετικά. Ένα ωραίο που είχα δει λοιπόν στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος προχθές το βράδυ, έλεγε ας πούμε ότι κρατικό Wi-Fi, κωδικός ασφαλείας, εντολή Σαμαρά. Ήταν από τα πιο ωραία, δηλαδή άμα το βλέπεις ήταν τόσο αυθόρμητο το γέλιο που έριξα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μακάρι όντως να έχουμε δωρεάν Wi-Fi, γιατί εκτός από ότι ο κόσμος πληρώνει, είναι ωραίο να έχεις πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο ίντερνετ. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι εύκολο να είναι, κατά πόσο θα είναι εφικτό για τη χώρα μας αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και άλλη ρίση που λέει ότι εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς θα κοιτάμε το Wi-Fi τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μακάρι να έχουμε Wi-Fi, θα μας κάνει καλό, θα κάνει καλό σε όλους μας. Και σε αυτό το σημείο, Κυριακή, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα, να μιλήσουμε λιγάκι για το θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ εχθές την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα, καθώς πολλά διεθνή μέσα ασχολήθηκαν με το θέμα της ΕΡΤ. Είδαμε εικόνες που δεν μπορεί άνθρωπος να τις φανταστεί. Λίγο λοιπόν μετά τις 4 το μεσημέρι, το πρωί, τα ξημερώματα, 8 δημιουργίες ΜΑΤ πήγανε και μπουκάρανε, να πούμε την έκφραση, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και το πιο αστείο της υπόθεσης είναι μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου με την πόρτα του ραδιομεγάρου να είναι κλειδωμένη με μια αλυσίδα και πάνω στην αλυσίδα να υπάρχει μια χειροπέδα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι λογικό από το δικό μου, από τη δική μου την άποψη αυτό. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από εχθές το βράδυ στην πορεία. Υπήρχαν πολλές δημιουργίες στον ΜΑΤ, ήμασταν και εμείς εκεί, είδαμε
Ζήσαμε από κοντά εκείνες τις στιγμές. Ο κόσμος μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ αγανακτισμένος. Είναι αγανακτισμένος γιατί εκτός από ότι μένουν, από ότι θα μείνουν μάλλον στον δρόμο πάρα πολλές οικογένειες. Επίσης, Κυριακή να πούμε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πολύ πιθανόν να δουλεύανε χωρίς χρήματα με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στην ΕΡΤ. Εννοείται δηλαδή, ότι δουλεύανε χωρίς χρήματα εχθές τώρα. Εχθές που το συζητάγαμε, θυμάσαι που ήμασταν και μιλάγαμε με διάφορους ανθρώπους μέσα από την ΕΡΤ, τι σου λέγανε, ας πούμε. Εννοείται ότι δεν δουλεύαν χωρίς χρήματα. Από πού να χρηματοδοτούνται. Και επίσης κάτι το οποίο έχω να δηλώσω είναι ότι τα παλικάρια εκεί των δημιουργιών δεν πήγαν εκεί για να προστατέψουν για φασαρίες, πήγαν μάλλον για να κάνουν καμάκια. Από ό,τι είδαμε και εμείς χθες το βράδυ. Να πούμε, Νικολέτα, ότι παραμένουν στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και σήμερα οι εργαζόμενοι μετά τη χθεσινή, όπως είπαμε, επέμβαση στο ΜΑΝ, προκειμένου να εκκοινωθεί το κτίριο. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν μάλιστα ανυποχώρητοι και ζητούν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την επαναπρόσληψη του συνόλου του προσωπικού. Χθες, μάλιστα, αναγκάστηκαν να βγάλουν στον αέρα δελτίο από τον δρόμο. Το είδαμε και αυτό. Βέβαια, θα το συζητήσουμε και αναλυτικότερα λίγο πιο μετά. Σε αυτό το σημείο, να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την με τη Μυρτό. Και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε άλλη μια φορά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Αφορολόγητο το 70% των εισοδημάτων τους. Θεσμοθετημένη φοροδιαφυγή από τους 300 του Κοινοβουλίου. Και να περάσουμε να δούμε και το δεύτερο πρώτο σέλιδο της Ζούγκλας. Έξαλλος ο Καπερνάρος. Έβγαλαν πόρισμα φοροδιαφυγής 5,5 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του. Και να περάσουμε να δούμε και το τρίτο πρώτο σέλιδο της Ζούγκλας. Πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι προβλέπει ο κανονισμός. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα η ιστοσελίδα της Ζούγκλας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο email στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr και φυσικά στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και εμείς, Κυριακή, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σχολιάζουμε την ελληνική επικαιρότητα που αυτές τις μέρες φαίνεται πως είναι, μάλλον αυτόν τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως είναι εμπλουτισμένη από θέματα. Όπως είπαμε χθες, δημιουργία στον ΜΑΤ λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, εισέβαλαν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εκένωσαν το κτίριο και φυσικά έβαλαν αλυσίδα και το τραγικό μία χειροπέδα στην είσοδο. Οι δημοσιογράφοι χθες αναγκάστηκαν να βγάλουν ένα δελτίο ειδήσεων στον δρόμο. Εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε το δελτίο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλησπέρα, Λαύρο, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου αυτό που θα παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι το πρώτο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων, ίσως και στην ιστορία, Λαύρο, ίσως και στην ιστορία των κρατικών τηλεοράσεων όλου του κόσμου. Αυτό λοιπόν θα δούμε τώρα. Σε πολύ λίγη ώρα έχουν στήσει τον πάγκο τους ακριβώς έξω από την πύλη του ραδιομεγάρου. Έχουμε εικόνα από το σημείο αυτό λάδο και σε λίγη ώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, που βεβαίως η είδηση που θα μονοπολίσει θα είναι τα γεγονότα από τις πρώτες 50 ώρες μέχρι και τώρα. Να σου πω, Λάβρο, ότι είναι... Αυτό και αν θα κάνει τον γύρο του κόσμου, Σωτήρη. Αυτή η ιδέα και αν θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Ακριβώς, Λάβρο, εξωτερικό δελτίο ειδήσεων λοιπόν. Ήταν κάτι το οποίο το οργάνωσαν εδώ οι εργαζόμενοι. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσει. Να σου πω ότι περίπου 500 εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων. Είστε,
βρίσκονται στη λεωφόρο Μεσογείων. Σωτήρη, στο προάβλιο είμαι στο δρόμο είστε. Στο δρόμο. Λάβρο, δεν υπάρχει πρόσβαση στο προάβλιο. Βέβαια, έχει χειροπέδα. Μόνο αστυνομικοί υπάρχουν εκεί. Να σου πω ότι υπάρχουν κλούβες στον ΜΑΤ, όχι τόσο στην είσοδο του προάβλου φόρου του Ρεβιομεγάρου, όσο και στα γύρω στενά υπάρχουν πολλές διμηνές στον ΜΑΤ. Συγγνώμη, εκεί που γράφει, εκεί που είναι το τραπέζι τώρα, η ΕΡΤ και η καλή συνάδελφος στα... Θα πει το δελτίο ειδήσεων. Καλό συνάδελφο, καλή συνάδελφο, θα δούμε. Είναι ο δρόμος. Ακριβώς, Λαύρο, ακριβώς. Είναι η λεωφόρος Μεσογείων. Ακριβώς από την είσοδο. Στη λεωφόρος ενημέρωσης. Θα πρέπει να ονομάσει το δελτίο απόψε. Λεωφόρος δημόσιας ενημέρωσης, ακριβώς. Λεωφόρος ενημέρωσης. Και περιμένουμε λοιπόν, Λαύρο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία, όπως είπαμε, στο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων και όλα αυτά τα οποία θα υποθούν από τους συναδέλφους. Χριστοφιλέα δεν είναι αυτή, μου φαίνεται. Εντάξει. Σταυρούλα Χριστοφιλέα, μου φαίνεται, με επιφύλαξη. Θα το ζήσουμε και αυτό απόψε. Και από πίσω είναι το αστυνομία πολύς. Δεν υπάρχει δεκτή, θα σου πει τουλάχιστον να ξεκουμπιστούν από εκεί για λίγο, να μην βλέπει το πλάνο, γελάει ο κόσμος. Ένας εγκέφαλος δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα τα παιδιά της αστυνομίας. Αυτό παραπέμπει αλλούς, αλλά... Δεν έχω λόγια. Μπαίνεις, δεν ξέρω, βρήκε μια γωνία. Δεν υπάρχει αυτό. Θα στείλουμε δηλαδή εικόνα με τον κόσμο. Με την αστυνομία από πίσω, από την παρουσιάστρια. Δεν μπορεί να το σώσει τουλάχιστον ο διοικητής που να θέλει μυαλό υπόθεση. Δεν είναι δύσκολο το θέμα. Τι φοβούνται, μη μπουκάρουν μέσα στο... Αν κάνουν δεξιά-αριστερά, το πλάνο δεν θα τους πιάνει. Τώρα εντάξει, σας βάζω δύσκολα. Το ξέρω κύριε διοικητά μου, αλλά δεν πειράζει. Εσείς τη δουλειά θέλετε να κάνετε, να μην φύγετε από εκεί, να πάρετε τα έβια του Καθαξάν του Άδων Γεωργιάδη, τα μπράβο του κυρίου Δένδια και να συνεχίσετε απρόσκοπτα το έργο σας και καλά κάνετε βέβαια. Τι να πω, δεν υπάρχει αυτό το πλάνο. Και καλά είναι να καθυστερήσει λιγάκι η έναρξη. Όχι, γιατί σε ένα λεπτό ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Κυρίες και κύριοι, της ΕΡΤ. Ζωντανά από τη ζούγκλα. Από το πρωί με μαραθώνιες συνδέσεις. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολιτική, παραπολιτική, η ζούγκλα κοντά σας για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμη μεγάλο γεγονός. Σιωπή επικρατεί στη Μεσογείον. Και ξεκινάει σε λίγο η λεωφόρος ενημέρωσης, μιας και το πρώτο δελτίο, το πρώτο εξωτερικό δελτίο. Από έξω γυρίσματα, τα γυρίσματα γίνονται έξω. Είναι ακριβώς πάνω στη λεωφόρο Μεσογείων. Η ΕΡΤ απόψε θα εκπέμψει το δελτίο ειδήσεών της από τη λεωφόρο Μεσογείων. Και πίσω είναι τα παλικάρια της ΣΥΜΕΤ. Τα οποία δεν έχουν τη στοιχειώδη ευθυξία, είδε για τους λέει κάποιος να κάνουν αριστερά ή δεξιά. Να είναι εκτός πλάνου, θα έχουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων που θα μας παραπέμψει σε άλλες εποχές, σκληρές, δύσκολες και θα ξυπνήσει μνήμες, τουλάχιστον για εκείνους που τα έζησαν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να θέλουν να δείξουν και αυτό οι καλοί συνάδελφοι απόψε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το πλάνο αυτό μαζί με τις χειροπέδες του αστυνομικού σήμερα που... Έβαλε χειροπέδες στα κάγκελα της εξόδου της ΕΡΤ. Θα μείνουν στην ιστορία. Θα μου πείτε, μα η πρώτη γκάφα είναι που κάνουν οι αστυνομικοί, τέλος πάντων. Έχουν επιδείξει βέβαια και έργο, δεν μπορούμε να πούμε. Ξεκινάει. Η επόμενη κυβέρνηση
να ολοκληρώσει το διαδίκτυο που εγγύησε 5 μήνε πριν και στην οποία την άνοιξη καταχωρή. Κάνε και απάντηση των εργαζομένων τη ΕΕ. Παλαϊκή απάντηση τη οικονομία. Διευθύνει το αντίθετο. Γιατί αναπτύχθηκαν οι αυριανέ υποθέσει τη κυβέρνηση τη Τρόικα. Επιμένει η Τρόικα στου συνεδριασμού ένα βήμα πριν βγουν στο σκυλί και στην δηλαδή 2060. Κυρίε και κύριοι, οι εκτελήσει τη ΕΕ προκάλεσαν την κατάθεση πρόταση μου τη κατάθεση κυβέρνηση τη Τρόικα από τον πρόεδρο τη αξιωματική πολίτη τη Ιταλία τη Κύπρα. Ο οποίος αποφάσισε δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την έγκριση αυτή η εκλογή. Γιατί είναι βαριά, αναλάβει ο καθένας και ευθύνεται. Η κλιματική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συνάδελφος, ο οποίος σταματοληπτικών αλλά και κοινωνικά είναι θέατρο στην Ιστιτούτη του Τόπου. Είδαμε λοιπόν μία σκηνή του ιδιότυπου δελτίου ειδήσεων που μεταδόθηκε στο δρόμο δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ λοιπόν. Πίσω τους ήταν οι ασπίδες των ΜΑΤΕ, δεν ξέρουμε τι κάνανε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, μία σκηνή που πληγώνει τους δημοσιογράφους, μία σκηνή που προσβάλλει τους δημοσιογράφους καθώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως εκείνοι μπορούν καλύτερα. Και να πάμε να αναλύσουμε σιγά σιγά τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν της ΕΡΤ μιλούν για την επέμβαση των ΜΑΤ. Είναι παγκόσμια πρωτιά να βγαίνει έτσι ένα δελτίο ειδήσεων. Παγκόσμια όμως πρωτιά ήταν να κλείσει μέσα σε μισή ώρα η ΕΡΤ. Να μάθουν 3.650 εργαζόμενοι ότι βρίσκονται στο δρόμο. Είπαμε να πρωτοτυπήσουμε κι εμείς. Ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, κυρία Κυρίτση, στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του απεργιακού δελτίου ειδήσεων που μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής το βράδυ της Πέμπτης, η κυρία Κυρίτση και ο πρόεδρος του ΠΟΣΠΕΡΤ, κ. Παναγιώτης Καλφαγιάννης, μίλησαν στην εκπομπή. Το μόνο πράγμα που μας έχει μείνει ήταν η απεργιακή κινητοποίηση για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει αυτό που πραγματικά απαιτούμε, τη διάβγεια, δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Κυρίτση. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον εαυτό της, πράττοντας αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά για άλλη μια φορά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο χρόνος όλων των πολιτικών κάποτε τελειώνει. Δεν αγοράζουν χρόνο. Ο χρόνος τους τελείωσε, είπε ο κ. Καλφαγιάννης. Ωστόσο, ένταση προκλήθηκε όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά, κ. Τζίμερος, ο οποίος βρισκόταν στο στούντιο της εκπομπής, ζήτησε από τον κ. Καλφαγιάννη να τους απαντήσει ποιος πλήρωνε 4 μήνες τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του τηλεφώνου. Σε αυτό το σημείο, να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και επανερχόμαστε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Είπε και ο Σωτήρης Μάκη ότι είναι παγκόσμια πρωτιά να βγαίνει έτσι ένα δελτίο ειδήσεων. Μα παγκόσμια πρωτιά δεν ήταν και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο η ΕΡΤ? Μέσα σε μισή ώρα να μάθουν 3.650 εργαζόμενοι ότι βρίσκονται στον δρόμο. Είναι όχι μόνο παγκόσμια πρωτιά. Είπαμε να πρωτοτυπήσουμε κι εμείς. Ναι, πρωτοτυπήσατε όντως και πρωτοτύπησε και η κυβέρνηση με τον τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε να κλείσει αυτό το μέγαρο, το οποίο βεβαίως, για να πω την άποψή μου δημόσια, στο οποίο έπρεπε να γίνουν καθαρίσεις εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα κομματόσκυλα που μπαινόβγαιναν, εκτός από τους πραγματικούς εργαζόμενους που ήταν εκεί. Την ίδια άποψη είχαν και οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε, διακόπτω Μάκη, και είχαμε βγει και το είχαμε καταγγείλει. Βεβαίως. Και ένα από τα αιτήματα των κινητοποιήσεών μας, των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάναμε 2 χρόνια τώρα, πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ ουσιαστικά, ήταν και αυτό, ότι πραγματικά πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αισθάνομαι πρέπει την ανάγκη να γίνει το ξεκαθάρισμα αυτό στην ΕΡΤ. Αισθάνομαι την ανάγκη να το καταγγείλω δημόσια αυτό και να το πω από αυτό το βήμα που έχω, ότι θύματα όλων αυτών των κομματόσκυλων ήταν πάντοτε οι εργαζόμενοι, οι πραγματικοί εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Εσείς δηλαδή. Ήσασταν και τότε θύματα για να κάνουν τη δουλειά τους
είσαστε και σήμερα θύματα που μείνατε χωρίς εργασία και σας πέταξαν κυριολεκτικά στο δρόμο. Αυτό οφείλω να το πω, να το ξεκαθαρίσω, γιατί ο κόσμος τα βάζει όλα σε ένα σακί και βεβαίως εκεί υπάρχει σύγχυση και σας αδικούν απόλυτα. Υπήρχαν οι πραγματικοί εργαζόμενοι που έδωσαν το αίμα τους όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει ΕΡΤ, για να μπορεί με αξιοπρέπεια να καλύπτει μεγάλα γεγονότα από Ολυμπιάδα μέχρι Champions League και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, εκλογικές αναμετρήσεις, τα πάντα, προεκλογικές περιόδους. Και υπήρχαν και τα κομματόσκυλα που διορίζονταν εκεί μέσα και τα κομματόσκυλα συνίστανται όχι μόνο σε διοικητικό προσωπικό, συμβούλους και τους άλλους άρπαγες, αλλά και σε μια μεγάλη μερίδα δημοσιογράφων. Θα μου επιτρέψεις, Μάκη, να συμπληρώσω ότι στο πέταγμα αυτού του δρόμου, στο δρόμο μάλλον, των δεκάδων, των εκατοντάδων δημοσιογράφων και τεχνικών και διοικητικών της ΕΡΤ, προσθέθηκε και η ρετσινιά του διεφθαρμένου. Νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Διεφθαρμένοι σε τι? Σε ανθρώπους που εμείς δεν προσλαμβάναμε, που εμείς δεν είχαμε λόγο στο πρόγραμμα, που εμείς δεν είχαμε λόγο στο ποιος τελικά έπαιρνε μέρος σε όλη αυτή την ιστορία που μας εξέθεται. Το μόνο πράγμα που μας είχε μείνει ήταν η απεργιακή κινητοποίηση για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει αυτό που πραγματικά απαιτούσαμε. Τη διάβγεια. Τη διάβγεια που τόσο πολύ θέλανε και χρησιμοποιούσανε τόσο καιρό. Ως χάρη της διάβγειας και της αξιοπρεπούς στάσης σας όλο αυτό το διάστημα... Μπορέσαμε και μάθαμε κάποια πράγματα, Μάκη. Όχι, σας έχω και ένα δώρο σήμερα, γιατί είναι πολύ πικρό να το αποκαλύπτει σήμερα αυτό το έγγραφο. Εδώ είναι το καθαριστικό κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης, το οποίο προερχόμενο και από μία... έχοντας και έναν γάμο από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες στην Ελλάδα, πληρώνει φόρο, θα πληρώσει φόρο φέτος 10.571 ευρώ. Μέσω αυτού ανακαλύψαμε ότι οι 300 της Βουλής, και οι 300 όμως, και πρέπει να το πω, γιατί ο φόρος που θα πληρώσει είναι πραγματικός φόρος, αυτόν έπρεπε να πληρώσει, έχουν μία φοροαπαλλαγή από τα εισοδήματά τους, από την βουλευτική τους, υπουργική τους αποζημίωση, της τάξης του 70% Αγλαία. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος πολίτης θα πλήρωνε 26 με 27.000 και ο κύριος αυτός, ορίστε, 30.000 και ο κύριος αυτός πληρώνει 10.500 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικότητα όμως την οποία δυστυχώς τη βιώνει η Μάκη μου η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ναι, την πληρώνει και πρέπει να πω ότι εσείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που πεταχτήκατε έξω με τον συγκεκριμένο τρόπο έχετε την αγάπη και την συμπαράσταση ενός λαού, γιατί γνωρίζουν ότι σας χρησιμοποιούν ως πιλωτικό πρόγραμμα για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο λόγος που σας συμπαρίσταται ο κόσμος που είναι δίπλα σας. Γιατί βεβαίως ο κόσμος θυμάσαι ότι από την εποχή της Μελίνας έλεγε μην πληρώνετε την ΕΡΤ. Θυμάστε γιατί το έλεγε αυτό η Μελίνα Μερκούρη. Το έλεγε γιατί στην ΕΡΤ βόλευαν όλους τους ημέτερους οι εκάστοτε κυβερνώντες. Και νομίζω ότι πραγματικά ο κόσμος, Μάκη, κατάλαβε πλέον για το χαράτσι των 4 ευρώ που πραγματικά τόσο πολύ μπήκαμε στο στόχαστρο όλοι μας. Μάλιστα. 4 ευρώ ήταν το χαράτσι για το ανταποδοτικό τέλος. Για ένα μήνα ο κύριος Κεδίκογλου και το επανέφερε. Το ανταποδοτικό τέλος και το επανέφερε ως χαράτσι. Το χαράτσι. Εδώ είναι οι συνάδελφοί σας από την ΕΡΤ και θέλω λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Καλφαγιάννη τι έχει να πει. Και αφού μας δώσεις πρώτα μερικά στοιχεία για το πώς πρόκειται ή να μας το πει ο Παναγιώτης αυτό, τι πρόκειται να κάνετε από εδώ και πέρα και τι θα ακολουθήσει. Να συνεννοηθούν τώρα η σύνδεση εκεί πέρα της κολέγου. Ας πάρει το ακουστικό ο κύριος Καλφαγιάννης. Κύριε Καλφαγιάννη, το ερώτημα είναι τι πρόκειται... Αφού θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον εαυτό της, πράττοντας αντιδημοκρατικά, αντισυνταγματικά για άλλη μια φορά, θεωρεί ότι
Επειδή αυτή γονατίζει στον κατακτητή, θα γονατίσει και ο ελληνικός λαός με τα σκληρά μέτρα που παίρνει. Και εμείς από τις 11 Ιουνίου είχαμε πει ότι εδώ είναι το σημείο αναφοράς για τους κοινωνικούς αγώνες απέναντι στις κυβερνήσεις των μνημονίων, απέναντι στις ανάλογες της κυβερνήσεις που φτωχοποιούν τον λαό και καθλιώνουν. Ο αγώνας για μας δεν υπάρχει. Οι φαύλοι της κυβέρνησης και οι άνθρωποι των διαπλεκομένων θα τελειώσουν, γιατί ο χρόνος όλων των πολιτικών κάποτε τελειώνει. Δεν αγοράζουν χρόνο. Ο χρόνος τους τελείωσε. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την ΕΡΤ. Εδώ θα πούμε περισσότερα εμείς σήμερα. Αυτά μόνο. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, Μάκη. Φοβάμαι ότι... Δεν θα πούμε για την ανάλγητη κυβέρνηση. Άκουγα νωρίτερα ότι δεν είχες φωνή. Όλη μέρα, όπως γνωρίζετε, το Ζούγκλα GR και η τηλεόραση Ζούγκλας σας μεταδίδει ζωντανά. Μεταδίδει τα πάντα από τα εξημερώματα όταν έγινε η έφοδος. Και σε ευχαριστούμε. Καθόλου. Δεν χρωστάτε τίποτα, δεν ευχαριστείτε. Είναι υποχρέωσή μας. Όμως, άκουγα ότι είχες χάσει τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που είσαι αλληλέγγυος πραγματικά. Έτσι θα είμαστε πάντα. Γιατί αλλά άλλο αλληλέγγυος, άλλο να μας μιμώνεις και εσύ όμως. Βεβαίως, είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για αυτόν τον αγώνα σας. Εμείς τουλάχιστον είμαστε διατεθειμένοι να σπαράσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, ούτως ώστε να μείνει αναμένο αυτή η λαμπάδα που λέγεται ΕΡΤ, γιατί τους καίει, τους πονάει και τους ενοχλεί, αλλά δεν τους ενοχλεί. Τα ακούστε. Τα πάντα θα μείνει αναμένη και η φλόγα της θα ζεστάνει τις καρδίες και τις ψυχές των Ελλήνων όταν φύγει αυτή η κυβέρνηση των φαύλων. Η κυβέρνηση που έχει φτωχοποιήσει το λαό και θέλει να δώσει την Ελλάδα οικόπεδο βορρά στα χέρια της Τρόικας και της Μέρκελ. Κύριε Καλφαγιάννη, θέλω να σας τηλέφωνο, ρωτήστε να ξέρουμε. Γιατί, θέλω να σας πω δημόσια. Λέγεται το εγκόμιο ένας το άλλο, το ακούσα. Εάν ήμουν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα είχα κλείσει την ΕΡΤ εδώ και 10 ποιος χρόνια. Ποιος πλέγει το εγκόμιο, ποιο εγκόμιο μου πλέξατε. Ακούστε λίγο. Άλλο ρώτησε. Είπα ένα λεπτό, κύριε Καλφαγιάννη. Εμείς καταγγέλαμε, κύριε, τους φαύλους, τους ρουσφετολόγους, τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που κατασπατάλησαν το χρήμα και τη δημόσια περιουσία. Ο κύριος... το πληρώνουμε εμείς, κύριε Τζίμερε. Ένα λεπτό. Ο κύριος πληρώνει. Εμείς το πληρώνουμε, κύριε Τζίμερε. Ο ελληνικός λαός όμως πληρώνει και τα δικά σου. Τη ΔΕΗ, το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο Παναγιώτη, πες τον κύριο Τζίμερο ποιος το πληρώνει και πόσο κοστίζει. Από τη ΔΕΗ της ΕΡΤ, ποιος πληρώνει 4 μήνες τώρα. Από την πρώτη μέρα μας έχουν κόψει τα τηλέφωνα, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, τα φαξ, τα πάντα όλα. Ρεύμα πώς έχει. Λέει ο κύριος, είναι ανιστόρητοι. Εκτός αν είναι ρωτάω, ψεύτες, κύριε, το κατεπάγγελμα, όπως ρωτάω, είναι, ρεύμα, από πού παίρνω. Από τη ΔΕΗ, κύριε Τζίμερε. Το λογαριασμό ποιος το πληρώνει. Το κράτος, κύριε Τζίμερε, για να κρατιέται το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι πολύτιμο να κρατιέται σε φυσική κατάσταση τέτοια. Για να συντηρούνται τα μηχανήματα. Άρα, κάνετε, δεν πληρώνει το κράτος τη ΔΕΗ για να διατηρούνται οι ιερές αγελάδες κοντέ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάντε μου τη χάρη λίγο και οι δύο. Πάμε στον κύριο Καλφαγιάννη. Λοιπόν, Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Θέλω να με ακούσει προσεκτικά. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε τον κάθε Τζίμερο. Ποιο είναι ο Τζίμερο. Πρέπει να πληρώνει τη ΔΕΗ. Είναι πρόεδρο κόμματο, δεν έχει σημασία. Δεν το ξέρει, δεν το μάθει. Δεν ήξερε, κάποιος πληρώνει τη ΔΕΗ. Ποιος την πληρώνει. Όματος είναι. Κατά... Την πληρώνει ο αντίπαλός σας. Δεν γίνονται έτσι οι επαναστάσεις. Οι επαναστάσεις γίνονται με άλλα. Ο Έλληνας πολίτης, κύριε, και δεν είναι αντίπαλός μας. Κάντε μου τη χάρη λίγο. Δεν ξέρετε. Λοιπόν, είστε άνθρωποι της τηλεόρασης. Ο Έλληνας πολίτης, κάντε δημοψήφισμα. Εσείς δεν το ξέρετε. Κάντε δημοψήφισμα, κύριε. Λοιπόν, πέστε στον κύριο Σαμαρά το φιλαράκο σας να κάνει δημοψήφισμα. Αν έχει κότσια Παναγιώτη, και αν έχει κάτι διά, όπως λέμε εμείς εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παναγιώτη, άκουσε με, κύριε Τζίμερε, κάντε μου λίγο. Θα σου δώσω εγώ το λόγο τώρα, θα το κάνετε, θα το πείτε αυτό. Τώρα για επανάσταση. Λοιπόν, Παναγιώτη, άκουσε με. Θέλω να ξέρει ο κόσμος. Είστε ακριβείς νεοφιλελεύθερος για να μιλάτε για μια επανάσταση. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, φίλοι, καλοί μου άνθρωποι, ακούστε λίγο. Ξέρετε τι είναι ζωντανή σύνδεση με την καθυστέρηση του χρόνου. Βοηθήστε λοιπόν και τον Παναγιώτη να μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε και εσείς να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε μαζί του. Λέω λοιπόν, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, ξέρετε, δεν ακούω καλά. Λέω λοιπόν ότι αν ήμουν πρωθυπουργός και είχα αυτή τη δύναμη, θα την είχα κλείσει πριν από 10 χρόνια, θα ζητούσα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τις αθλειότητες που έγιναν εκεί μέσα, θα επανέφερα τους πραγματικούς εργαζόμενους στην ΕΡΤ, αυτούς δηλαδή που δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια, τους πραγματικούς, αυτούς που μάρτωσαν και πόνεσαν, αυτό θα διώχνα τα κομματόσκυλα και θα ζητούσα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.
δεν θα έδιωχνα τους εργαζόμενους βάζοντας λουκέτο για να κάνω την ΕΡΙΤ, τη δημόσια τηλεόραση. Δεν πειράξει κανένα στην ΕΡΤ ότι πρέπει να φτιάξει 7 κανάλια δορυφορικά για να εξάγουμε προϊόντα, ότι θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης και ότι πρέπει κανένας εργαζόμενος ούτε καν σε... Κόλυση. Τι ναι. Τους γίνεται. Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είναι η 8η νόσος στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα κύριε Τζίμερε, ακούσατε ότι το ρεύμα... Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Η Αγλαία θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, κάποιος άλλος, αν θέλει να πει οτιδήποτε. Όχι, όχι, έβγε γιατί είχε καλεσμένους. Έγινε. Να είστε καλά. Συνεχίζεται επομένως εκεί πέρα το τραπέζι. Σιγά μην το βάζαμε κάτω. Ωραία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση του Σαμαρά που φοβάται και τρέμει τη Μέρκελ να φοβήσει εμάς. Άλλος μπορεί, ωραία. Όχι εμάς. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Προέδρου και της δημοσιογράφου. Μιλήσανε στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Είδαμε όμως και την κόντρα, μπορούμε να πούμε, που είχαν με τον κύριο Τζίμερο, καθώς αναρωτήθηκε ο κύριος Τζίμερος ποιος πλήρωνε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του τηλεφώνου εδώ και 5 μήνες. Να συνεχίσουμε όμως, Κυριακή. Πάμε όμως να δούμε τι είπε και η ΑΔΔΗ για την ΕΡΤ, την αποκατάσταση λοιπόν της νομιμότητας απέναντι στην ελεύθερη φωνή της ΕΡΤ. Κατήγγειλε και η ΑΔΔΗ. Μια ακόμα ιστορία επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης διαδραματίστηκε την 5η-7 Νοεμβρίου 2013 τα ξημερώματα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Με την κυβέρνηση να καταφεύγει για μια ακόμη φορά στον αυταρχισμό και την καταστολή, προκειμένου να επιβάλλει την καταστροφική για την κοινωνία πολιτική της. Διαμηνύουμε στην κυβέρνηση για ακόμα μια φορά ότι τα προβλήματα στη δημοκρατία λύνονται με το διάλογο, τη συμμετοχή της κοινωνίας και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και όχι με την καταστολή και τον αυταρχισμό. Είναι όμως προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει εδώ και καιρό έναν άλλον δρόμο. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν συζητά. Απλώς επιβάλλει. Είναι επίσης προφανές ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται γλαφυρά και σε μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η επέμβαση της αστυνομίας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ έγινε για την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας. Όμως, ο κυβερνητικός αυταρχισμός που άνοιξε με τον ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ και κλιμακώνεται σε κάθε ευκαιρία επιχειρώντας να πλήξει τους συλλογικούς αγώνες και διεκδικήσεις με την κατασυκοφάντηση κάθε δημοκρατικής οντότητας και της συλλογικής δράσης και με την ομή καταστολή, όπως έγινε σήμερα με την επέμβαση των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο. Οδηγεί σε έναν ολισθηρό κατήφορο για τη δημοκρατία, την κοινωνία και τη χώρα. Καταγγέλουμε λοιπόν αυτές τις πρακτικές και δηλώνουμε ότι οι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και ο αυταρχισμός δεν θα κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων. Όσο ασκούνται οι αντικοινωνικές αυτές πολιτικές, συνδικάτα, εργαζόμενοι και κοινωνία θα συντονίζουμε και θα συνεχίζουμε τον κοινό αγώνα με στόχο την ανατροπή τους. Ψήφισμα όμως συμπαράστασης απέστειλε η Ένωση Γιατρών ΡΕΣΥ Ρεθύμνου Κρήτης. Η κατάληψη του ραδιομέγαρου της ΕΡΤ είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Αντιμετωπίζουμε καθεστώς σκληρού ολοκληρωτισμού που πράττει αυθαίρετα με συνθήκη πραξικοπήματος. Φασιστικές και πρακτικές μηνύματα συνεχίζουν να κατακυριεύουν καθημερινά τη ζωή μας. Αποπειρώνται να μας τρομοκρατήσουν και να μας εξευθυλίσουν, να ακυρώσουν κάθε πράξη αντίστασης. Ο φασισμός έχει απαντηθεί από την ιστορία και τους κοινωνικούς αγώνες που θα απαντιέται ξανά και ξανά. Κάθε φορά δηλαδή που το φίδι αλλάζει δέρμα και σηκώνει ξανά το κεφάλι. Οι εκφραστές και οι θειασώτες ολοκληρωτικών καθεστώτων θα έχουν την μοίρα των προγόνων τους. Κανείς δεν ξεχνά. Είμαστε όλοι μπροστά στο τείχος για την ανάκτηση της ελευθερίας, των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και την επιβολή κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, την ελευθεριά μου άλλο δεν θα ζητιανέψω. Στο δρόμο θα βγω ξανά να την κερδίσω. Ήταν κάποιες από τις δηλώσεις που κάνανε. Φαίνεται πως όλοι είναι στο πλευρό της ΕΤ. Φαίνεται πως όλοι στέκονται δίπλα στην ΕΤ, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Να πούμε ότι από χθες το πρωί η δημοσιογραφική ομάδα της Ζούγκλας βρισκόταν από νωρίς τα ξημερώματα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ να αναλύσει λεπτό προς λεπτό το τι συνέβαινε και φυσικά να είναι και εκείνη δίπλα και εμείς που παρευρεθήκαμε χθες
να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που είναι αγανακτισμένοι και προσπαθούν να βρουν μία λύση σε αυτό που τους συνέβη. Θέλω όμως, Κυριακή, σε αυτό το σημείο να μας πεις μία είδηση της τελευταίας στιγμής σχετικά με την κάμερα και το τηλέφωνο που μου έλεγες λίγο πριν δύο λεπτά. Εντάξει, θα απασχολήσει πάρα πολύ να πούμε η ΕΡΤ αυτές τις μέρες, όμως πρέπει να αναλύσουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί στο εξής οι οδηγοί, γιατί σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο τοποθέτησης καμερών για τον έλεγχο ταχύτητας των οχημάτων στον δρόμο Πατρών και Πύργου. Ήδη συμβατικό αυτοκίνητο της τροχέας Πατρών σταθμεύει συγκεκριμένες ώρες της ημέρας στην Εθνική Οδό και καταγράφει τα όρια ταχύτητας των οδηγών. Μάλιστα, οι έλεγχοι στην πλειονότητά τους γίνονται εντός του αστικού ιστού και όχι στο εθνικό δίκτυο. Σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, θα τοποθετηθούν κάμερες στα εξής σημεία. Στην χιλιομετρική θέση 46.300 ισόπεδος κόμβος Βάρδας και στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στην χιλιομετρική θέση 52.050 είσοδος Κουρτεσίου 50 μέτρα μετά το πινακίδιο 52 και στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στην χιλιομετρική θέση 58.500 ισόπεδος κόμβος Λεχενών και στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στην χιλιομετρική θέση 62.450 ισόπεδος κόμβος Ανδραβίδας και στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στην χιλιομετρική θέση 47.000 ισόπεδος κόμβος Βάρδας Πινακίδιο 47 και στην κατεύθυνση από Πύργο προς Πάτρα. Στην χιλιομετρική θέση 62.500 ισόπεδος κόμβος Ανδραβίδας και στην κατεύθυνση από Πύργο προς Πάτρα. Και στην χιλιομετρική θέση 76.600 ισόπεδος κόμβος Μαραθιάς και στην κατεύθυνση από Πύργο προς Πάτρα. Επίσης αναμένεται και τοποθέτηση καμερών στην χιλιομετρική θέση 86.500 κόμβος Χανάκια Σκαφιδιά Πινακίδιο 0,5 και στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο. Στην χιλιομετρική θέση 139.700 προκόμβου Βαρβασένας και στην κατεύθυνση από Πύργο προς Αρχαία Ολυμπία και στη χιλιομετρική θέση 141/400 προκόμβου Ζαχάρος και στην κατεύθυνση από Ολυμπία προς Πύργο. Όσοι οδηγάτε λοιπόν να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να σας δοθεί, να σας εκπλήξει ένα νέο συμβάν που πολύ σύντομα θα συμβεί και εδώ. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα θέμα που θα απασχολήσει πολύ την ελληνική επικαιρότητα και αφορά τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για την φορολογική τους ασυλία. Είναι γνωστό ότι την ώρα που οι βουλευτές θυσιάζονται στο βωμό της σωτηρίας και βάλλονται πανταχώθεν με επιπρόσθετους φόρους και χαράτσια, οι εθνοπατέρες φοροδιαφεύγουν κανονικά και με τον νόμο, καθώς το 65% με 75% των εισοδημάτων τους παραμένουν αφορολόγητα. Άλλο όμως είναι να γνωρίζεις κάτι και άλλο είναι να κατανοείς κάτι μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Πολλά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν σχετικά με τον ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι βουλευτές και από το εκαθαριστικό του Προέδρου λοιπόν του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που αποκάλυψε η εκπομπή Ζούγκλα, η χθεσινή εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μέσα λοιπόν από το εκαθαριστικό, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τη λογική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών που ισχύει για τους εκπροσώπους του λαού. Κυριακή. Να πούμε επίσης όμως πριν πεις το οτιδήποτε ότι να σημειωθεί πως ότι το εκαθαριστικό του κυρίου Βενιζέλου είναι απόλυτα ορθό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει όλα τα εισοδήματά του καθώς από τα περιουσιακά του στοιχεία και έχει φορολογηθεί κανονικά. Από που αποδεικνύεται μέσα από το εκαθαριστικό είναι η φοροδιαφυγή που απολαμβάνει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του βουλευτές Κυριακή. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο έγγραφο, το εισόδημα του κύριου Βενιζέλου ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν των 73.083,3 ευρώ, ενώ τη σύζυγου του, της κυρίας Μπακατσέλου, σε 49.763 ευρώ. Δηλαδή, το συνολικό εισόδημα του ζευγαριού είναι κάτι παραπάνω από 120.000 ευρώ. Με δεδομένο το χρηματικό λοιπόν ποσό αυτό, κάποιος θα περίμενε ότι η φορολογία θα ήταν εξίσου μεγάλη. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Αντίθετα, για τα 120.000 ευρώ, ο κύριος Βενιζέλος
και η σύζυγός του καλούνται να πληρώσουν μόλις 10.571 ευρώ, εκ των οποίων τα 6.673 ευρώ είναι ο φόρος που αναλογεί στην κυρία Μπακατσέλου. Ο φόρος που αναλογεί στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έχει εισόδημα ύψους 73.833 ευρώ, είναι σύμφωνα με το έγγραφο μόνο 3.897 ευρώ. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα 73.833 ευρώ φορολογούνται μόνο τα 31.302 ευρώ. Για τα υπόλοιπα 42.531 ευρώ, ο φόρος είναι 0. Ανώτατα στελέχη της φορολογικής διοίκησης, μιλώντας στο zoogla.gr, ανέφεραν ότι τα 42.531 ευρώ εντάσσονται στα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα και δεν φορολογούνται. Να πούμε όμως και σχετικά με το πόθεν έσχες του κυρίου Βενιζέλου. Σύμφωνα λοιπόν με το πόθεν έσχες, στις συνολικές καταθέσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος δηλώνει συνολικά εισοδήματα 101.903 ευρώ, ενώ η σύζυγός του δηλώνει 60.000 ψήφια, εν πάση περιπτώσει. Τα κίνητα που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα γραφείο στην Θεσσαλονίκη, ένα διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη, ένα πάρκινγκ και δύο οικόπεδα επίσης στην Θεσσαλονίκη, ένα αγροτεμάχιο στην Χαλκιδική, ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη και τρία πάρκινγκ στην Αθήνα. Η σύζυγός του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία της γραφεία, καταστήματα αλλά και αγροτεμάχια στην Θεσσαλονίκη και την Καρδίτσα. Πλούσιο είναι όμως το χαρτοφυλάκιο του ζεύγους Βενιζέλου. Διαθέτουν 1.172 μετοχές στην Eurobank. Αγόρασαν επίσης μέσα στο 2010 ακόμα 3.571 μετοχές στην Eurobank, καθώς και 5.783 αμοιβαία της HCBC. Αξίας 65.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο όμως να πάμε να δούμε το βίντεο από την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και έρχομαι στα μέσους. Ευθέας, υπουργοί, 300 της Βουλής έχουν μια έκπτωση τάξης του 70%. Φορολογείται δηλαδή το 30% των χρημάτων που παίρνουν από το Κοινοβούλιο. Πέραν το ότι το θεωρώ απαράδεκτο, εδώ έχουμε ενδεικτικά, δεν ξέρω αν έχουμε σε κάρτα. Έχουμε τη δήλωση σε κάρτα. Εάν έχουμε τη δήλωση, λέω, ρωτάω το κοντρόλ επάνω, τη φορολογική δήλωση να τη δείξω εγώ ή την έχουμε. Από το zoogla.gr λοιπόν το παίρνουμε, αλλά είναι ήδη αναρτημένο, 70% λιγότερος φόρος για τους βουλευτές και θα πάμε στη δήλωση μέσα. Η δήλωση είναι του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κυρίου Βενιζέλου. Ενδεικτικά την πήραμε. Ενδεικτικά είναι, παρουσιάζω αυτή τη δήλωση, ο οποίος κύριος Βενιζέλος μαζί με όλα του τα εισοδήματα, θα δείτε, ας πάω κοντά στην κάμερα γιατί χρειάζεται και αυτό για να πιστείτε. Έχει αυτό εδώ το ποσό, το οποίο είναι της τάξης ποσών πληρωμής για το, η νέα φορολογική δήλωση για το 2013, 10.571,54 και έχει και μια έκπτωση της τάξης των 158 ευρώ, δηλαδή 10.412 εδώ κάτω. Θα δείτε, είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Ο κύριος Βενιζέλος το πόθεν έσχες, γιατί αυτά δεν είναι ούτε κρυφά ούτε προσωπικά δεδομένα, δηλώνει συνολικά εισοδήματα 101.903 ευρώ, η σύζυγός του δηλώνει 60.049,80 ευρώ, τα ακίνητα που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ένα πάρκινγκ και δύο οικόπεδα επίσης στη Θεσσαλονίκη, ένα αγροτεμάχιο στη Χαλκιδική, ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη, τρία πάρκινγκ στην Αθήνα. Η σύζυγος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία της γραφεία, καταστήματα και αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Όλα μαζί είναι 27 ακίνητα. Πλούσιο είναι και το χαρτοφυλάκι όμως. Διαθέτουν 1.172 μετοχές Eurobank. Αγόρασαν μέσα στο 10 3.571 μετοχές της Eurobank, καθώς και 5.783 αμοιβαία της HSBC, αξίας 65.000 ευρώ. Ακόμα διαθέτουν 9.772 αμοιβαία της Win Win Eurobank και 1.499,325 της Win Εξωτερικού. 28.037,383 αμοιβαία στην Blend Eurobank και 2.998 στην Eurobank Weather. Το χαρτοφυλάκιο της οικογένειας Βενιζέλου εμπλουτίστηκε περαιτέρω το 10 με bonds εξωτερικού δημοσίου αξίας 99.581
ευρώ, 27 λογαριασμούς ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας. Διαθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ μαζί με τη σύζυγό του. Από τους λογαριασμούς αυτούς, 3 λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC ανοίχτηκαν μέσα στο 10. Ο πρώτος φαίνεται να έχει 1.082.000 ευρώ, ο δεύτερος 45.000 ευρώ και ο τρίτος 43.894 λίρες Αγγλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 αυτοί λογαριασμοί ανοίχτηκαν για τις ανάγκες σπουδών παιδιών του στο εξωτερικό. Το ζεύγος Βενιζέλου διαθέτει και 2 οχήματα, 1.100 και 1.200 κυβικών. Και ρωτάω εγώ εσάς, να αρχίσω με τους Σιριζέους τώρα, γιατί τα έχω πάρει στο κεφάλι. Εσείς δέχεστε την ώρα που ματώνει ο ελληνικός λαός να παίρνετε μια βουλευτική αποζημίωση και να φορολογήσετε μόνο για το 30% που έπρεπε να φορολογήσετε? Εάν ο ελληνικός λαός φορολογείται με 40% και 50%, εσείς έπρεπε να φορολογήσετε με 70%. Γνωρίζετε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, καλά, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι οι αποφάσεις που έχουμε για τις βουλευτικές αποζημιώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα 2/3 να δίνονται ή στο κόμμα. Τι με ενδιαφέρει εμένα για το επιτροπή. Κόμμα. Όχι, καθίστε, δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Μην μπούμε σε τέτοιο παιχνίδι. Όχι, δεν είμαστε, δεν έχουμε την πλειοψηφία να καθορίσουμε το μισθό. Αυτό πείτε μου, μην μου λέτε για το κόμμα. Ακούστε, δηλαδή, άμα πάνε στο κόμμα. Στη λογική Τζίμερου, ποιο πληρώνει τη ΔΕΗ για τα αρχεία τη ΕΡΤ. Η λογική Τζίμερου έχει τη δική τη αξία. Εγώ στην αριστερά έχω γνωρίσει τους παρευρισκόμενους, βουλευτές όπως ο Γιάννης ο Θεονάς, ο Μανώλης ο Γλέζος και μπορώ να κατεβάσω άλλα 10 ονόματα, ο Γιάννης ο Μπανιάς, ο Αείμνηστος κτλ, οι οποίοι δεν είχαν πάρει στην πραγματικότητα ποτέ τη βουλευτική τους αποζημίωση. Το παιχνίδι το οποίο λέει όλοι οι πολιτικοί τους είναι ίδιοι. Το παιχνίδι. Ακούστε, ακούστε. Α, θα πέσουμε στη λογική Τζίμερου. Το παιχνίδι όχι που λέει. Όχι, λογική Τζίμερου. Είναι σε αυτό που έλεγε. Μα γιατί δεν θέλετε. Ποιο πληρώνει ένα το ρεύμα στην ΕΡΤ. Αν είναι δυνατόν. Ποιο πληρώνει το ρεύμα για τα αρχεία τη ΕΡΤ. Ένα λεπτό. Είναι λογική να μην. Και να συνεχίσουμε την επικαιρότητα, καθώς στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκε ο γνωστός δικηγόρος και βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Βασίλης Καπερνάρος, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία 13 έτη δεν έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος έγινε σε βάθος δεκαετίας και σύμφωνα με το πόρισμα που συνέταξαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του βουλευτή παρουσίαζαν μεγάλη απόκληση από το δηλωθέντα του εισοδήματα. Υπήρχε όμως, ο κύριος Καπερνάρος έδωσε και την δική του απάντηση σχετικά με το πόρισμα του ΣΔΟΕ και στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Ο κύριος Καπερνάρος αμφισβήτησε την έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με την οποία φέρεται να υπέκυψε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν κλήθηκε να δικαιολογήσει τα ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Παράλληλα, επισήμανε ότι στον λογαριασμό του ελέγχθηκε κατατίθονταν ποσά που αφορούσαν δικηγορικές υποθέσεις που χειρίζονταν και είχαν ως αποδεκτές πελάτες του και όχι μόνο. Ελέγχθηκαν τα χρήματα που μπήκαν στον λογαριασμό, αλλά όχι αυτά που βγήκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν εισόδημα. Να πούμε ότι η έρευνα που διενεργήθηκε από τον ΖΟΕ της Ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε για μεγάλο αριθμό δικηγόρων στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού μεγαλοφοροφυγάδων. Ο έλεγχος αφορούσε τα έτη 2000 έως 2013 και έδειξε ότι ο εν λόγω δικηγόρος δεν είχε δηλώσει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε. Τα χρήματα που είχε στους τραπεζικούς, μάλιστα, λογαριασμούς του, με αυτά που δήλωνε στις φορολογικές του δηλώσεις, είχαν πολύ μεγάλη απόκληση. Η έρευνα ξεκίνησε στο πλαίσιο εντοπισμού μεγαλοφοροφυγάδων και ελέγχονται και άλλα πρόσωπα, εξηγούν ανώτατα μέλη της δίωξης στο zoogla.gr. Όπως μάλιστα προκύπτει από το ρεπορτάζ, στις 27 Οκτωβρίου του 2013 το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ διαβιβάστηκε στην αρμόδια ΔΟΗ και ενώ ο βουλευτής αναμένεται να κληθεί να καταβάλει πρόστιμο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Καπερνάρος ήταν καλεσμένος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στην χθεσινή εκπομπή Ζούγκλα και εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε το απόσπασμα, τι δήλωσε και τι είπε ο ίδιος και επανέρχομαστε. Πρέπει να ενημερωθείτε σαν ενημερωθούν και οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε ένα άνοιγμα λογαριασμών μέχρι το 2000. Από το 2000 μέχρι το 2013, 13 χρόνια σκεφτείτε σε ένα δικηγορικό γραφείο που κάνει μόνο μαχόμενη δικηγορία και όχι συμβάσεις, δεν είναι μεγάλο γραφείο με την έννοια των μεγάλων υποθέσεων. Πολλοί κόσμος, πολλά ποινικά, πολλά αστικά, πολύ ακροατήριο. Τι χρήματα θα μπορούσαν να μπουν? Ένα μόνο σας λέω, ότι μέσα σε αυτά τα χρήματα είναι τα τιμήματα
που πήρα από πωλήσεις δύο σπιτιών μου. Είναι ο Κυριώργης, από ο γείτονας της Μακαρίτσα της μάνας μου, στο Ήλιον, που έπαιρνε τη σύνταξη και μου την έβαλε σε αυτό το λογαριασμό, για να την, να, στο λογαριασμό για τη μάνα μου στο γυροκομείο. Υπάρχουν δανεικά που έδωσα στην κουνιάδα μου, που μου τα επέστρεψε και τα έβαλε σε αυτό το λογαριασμό. Υπάρχουν αμοιβές πελατών που πήραμε, που ξεκαθαρίσαμε μετά από αμετάκλητες αποφάσεις, τις αποζημιώσεις τους από τα δικαστήρια για τροχαία αδικήματα. Τα έβαλα στο λογαριασμό μου και τα έπαιρνα όπως όλοι οι δικηγόροι, και μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες τα βάζαμε στο λογαριασμό του. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα που βρήκαν είναι όσα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό μου. Δεν έχουν τα όσα βγήκαν. Ωραία, αυτά δεν. Μέχρι εδώ αντιληπτό? Όχι. Δεν αντιληπτό αυτό? Αντιληπτό είναι, αλλά έχω μια απορία. Εάν πουλήσει ένα σπίτι, ένα κινητό, ένα οικόπεδο, πληρώνει φόρο γι' αυτό. Είναι καταγεγραμμένο ο φόρο. Επομένω δεν θα μπορούσαν. Δεν πληρώνει φόρο, πληρώνει φόρο ο αγοραστή. Ναι, πληρώνει. Εσύ παίρνει το τίμημα. Το βάζει μέσα στην τράπεζα. Σωστά. Αλλά για ό,τι έχει μέσα. Γι' αυτό φορολογούμε. Για ό,τι έχει, όχι. Για ό,τι έχει το λογαριασμό εισοδήματα όμω, πληρώνει ένα συγκεκριμένο φόρο. Έρχομαι, για λοιπόν, εισοδήματα. Και... Ναι, σα λέω λοιπόν εγώ τώρα. Είναι ποτέ δυνατόν το ΣΔΟΕ να βγάλει ένα τέτοιο διάτριτο πόρισμα όταν είστε βουλευτής και να σας κατηγορεί ότι χρωστάτε στο κράτος φόρους για έσοδα 5,5 εκατομμυρίων και δεν τους έχετε πληρώσει? Να πάμε πιο είναι δυνατόν. Να πάμε πιο είναι δυνατόν. Γιατί να μην είναι δυνατόν αυτό που σας λέω εγώ και αυτό που το εκφράζετε εσείς ως ερωτηματική σκέψη, ως απορία, αν είναι δυνατόν? Γιατί είναι, όταν έμαθα, γιατί είναι όμως, σοβαρό. Με να σας όχι, πω, είναι πολύ σοβαρό αν έχουν κάνει τέτοια. Μα είναι σοβαρότατο αυτό. Αλλά δεν μένουμε στο στάδιο σοβαρότητος, ή αν θέλετε, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, σας λέω το εξής. Γιατί μένουμε, εάν είναι δυνατόν να κάνουν αυτό το ανοσιούργημα για μένα και να λέτε ότι αυτό που λέτε, και να θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να το δίνουν στην αγορά και στα παζάρια, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει έλεγχος και δεν έχω πάει τα στοιχεία να τους πω, ξέρετε, αυτά τα λεφτά που είναι εδώ, 350.000, 400.000 που είναι εδώ, είναι το τίμημα που πήρα από το σπίτι που πούλησα. Εδώ αυτά τα χρήματα είναι αυτή η υπόθεση του τάδε πελάτη, ορίστε, που έδωσα εκεί. Αυτά είναι αυτά, αυτά είναι εκείνα. Αυτό δεν έχει γίνει. Κύριε Καπερνάρη, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι όχι μόνο να ενημερωθήκατε. Μισό λεπτό. Μη σας το έχετε πει αυτό τρεις φορές. Ναι, όχι. Η ενημέρωση είναι ότι όχι μόνο ενημερώθηκε ο Καπερνάρος, αλλά μας ζήτησε να τηρηθεί αυστηρά το απόρριτο και ότι έχουν ανταλλαγεί επιστολές και μέσω επιστολών γινόταν αυτή η επαφή και η συνομιλία. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, λοιπόν, μου το είπατε αυτό, ναι, αλλά αφήστε με όμως να πω τι λένε σε μένα. Πω. Μετά λέει τις εξηγήσεις που δώσατε και τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, βρέθηκε ότι 5,5 εκατομμύρια δεν έχουν φορολογηθεί. Εγώ θα σας αφήσω όλα τα έγγραφα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όλα, γιατί έχω κάνει αλληλογραφία και όχι μόνο. Τους είπα ότι θα έρχομαι προσωπικός. Δεν έστειλα λογιστή. Δεν πήγαινα κάθε φορά. Πήγατε, πηγαίνατε. Βέβαια πήγαινα. Επομένως, ήρθατε. Μα έχω καταθέσει και αιτήσεις. Και ξεκίνησα να δω τι γίνεται, διότι δεν μου είχαν στείλει κανένα έγγραφο. Εγώ πήγα στο ΣΔΟΕ και τους είπα με αίτηση, γράφουν τα νέα αυτά. Ποιον εννοούν, εμένα? Αν εννοούν εμένα, τι λέτε, για φέρτε μου τα στοιχεία. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Σας τα έφεραν λοιπόν τα στοιχεία? Τα στοιχεία όχι, δεν μου τα έδωσαν καταρχήν για να μου αποδείξουν, γιατί ζήτησα επικυρωμένο αντίγραφο για να δω πόθεν έρχεται αυτή η καταγγελία και τι λέει. Και δεν μου δώσαν επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας. Μου έδωσαν αυτό που θα σας το αφήσω και το οποίο ελέγχεται εάν είναι πραγματική καταγγελία έκτοτε ή έγινε από αυτούς. Δεύτερον, ζητάω το έγγραφο που μπήκε μέσα αυτό στο φάκελο και το αντίγραφο, γιατί μου λένε ότι είναι ταχυδρομική η καταγγελία, ήρθε με φάκελο. Λέω, δώστε μου αντίγραφο του φακέλου. Λέει, το χάσαμε. Οι ίδιοι επικαλούνται, το οποίο λόγω φορολογικού απορρίτου έχουν απαλληφθεί τα στοιχεία των λοιπόν εμπλεκομένων δικηγόρων, και σας γνωρίζουμε το εξής. Επικαλούνται οι ίδιοι φορολογικό απόρριτο. Δεν μου δίνουν τα ονόματα των συγκαταγγελωμένων από την ανώνυμη καταγγελία. Σε ένα άλλο έγγραφο, οι ίδιοι λένε πάλι. Σας αποστέλουμε. Δεν δίνουν ποτέ τα ονόματα. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Μια καταγγελία. Σας αποστέλουμε σε ποτό αντίγραφο την από 1η Ιουλίου 2013 αίτηση του κ. Βασιλείου Καπερνάρου, με την οποία διαμαρτύρεται για τη γνωστοποίηση σε τρίτο στοιχείων που τον αφορούν στα νέα, στον Πάπα Χρήστο, και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρίτου και παρακαλούμε για τις δικές σας δέουσες ενέργειες. Στέλνει το αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών για να πάρει το δρόμο του όσον αφορά την ΕΔΕ. Οι ίδιοι λένε και μιλάνε για απόρριτο, φορολογικό απόρριτο. Και εγώ ρωτώ, αφού υπάρχει φορολογικό απόρριτο και αφού δεν έχει γίνει έλεγχος ακόμα και θα γίνει έλεγχος
και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω με έγγραφο αύριο. Και αφού λοιπόν υπάρχει το φορολογικό απόρριτο και δεν έχει το αποτέλεσμα, το πόρισμα, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας ρωτώ τι έγινε. Έγινε ο έλεγχος. Υπάρχει και βγήκε το πόρισμα. Γιατί το στέλνουν σε εσάς και δεν στέλνουν το πόρισμα σε μένα? Το πόρισμα έχει βγει, αλλά θα ανακοινωθεί σε εσάς εντός των προσεχών ωρών ή ημερών. Και βγήκε πρώτα σε εσάς. Είδαμε λοιπόν και τη δήλωσε ο δικηγόρος και βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Βασίλης Καπερνάρος. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Παρασκευή σήμερα, ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο και για εσάς και για όλους μας να είναι γεμάτο, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες για να επανέλθουμε τη Δευτέρα δυναμική εδώ στην πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις Αγγελικές, στους Μιχάληδες, στις Μικαέλες. Νομίζω γιορτάζουν και οι Μικαέλες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Στις Αγγελικές λοιπόν, στους Άγγελους, χρόνια σας πολλά. Ό,τι επιθυμείτε να χαίρεστε το όνομά σας και να περάσετε και εσείς έχετε ένα λόγο παραπάνω, μάλλον να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί λοιπόν η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9. Από την Νικολέτα Τσίκου, την Κυριακή Τσανικίδη και την Έλληνα Θεοδόρου και φυσικά όλους τους συντελεστές της εκπομπής μας, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.